Αυτούς τους μαχητές Σύρους αντάρτες που πολέμησαν για λογαριασμό της Τουρκίας στην Βόρεια Συρία εναντίον των Κούρδων σκόπευε να στείλει στην Λιβύη τα Ιβερτογάν σύμφωνα με δημοσιεύματα. Άνδρες εξτρεμιστές, πρώην τρομοκράτες και μέλη της Αλκάιντα και της Άισης. Αυτοί θα συγκροτούν κατά πάσα πιθανότητα και τον ιδιωτικό στρατό μισθοφόρων που ο Σουλτάνο σχεδιάζει να δημιουργήσει στα πρότυπα της Αμερικανική Blackwater και της Ρωσικής Βάκνερ που θα αναλαμβάνει αποστολές στο εξωτερικό προκειμένου να αποφεύγουν η Τρίπολη κατέθεσε επίσημο έτοιμα προς την Άγκυρα για στρατοτική υποστήριξη από αέρα, ξηρά και θάλασσα με τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις να δηλώνουν ετοιμοπόλεμες μόλις ο πρόεδρός τους τους δώσει το πρόσταγμα. Οι εξελίξει στο διπλωματικό παρασκήνιο με φόντο την Λιβύη καταιγιστικέ. Οι ΗΠΑ και Ρωσία έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν ότι διαφωνούν κάθετα με ενδεχόμενη τουρκική παρέμβαση στα τη Λιβύη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συζήτησε τηλεφωνικό στο θέμα με τον Ιταλό Πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε, ενώ για το Λιβικό και τον παράγοντα Τουρκία τα είπαν τον Τραμπ και Αμτέλ Φατάχαλ Σίση. Ο πρόεδρο τη Αιγύπτου αργότερα επικοινώνησε και με τον Ιταλό Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και ο πρόεδρο τη Αιγύπτου συμφώνησαν ότι απορρίπτουν την εκμετάλλευση από ξένε χώρε τη κατάσταση στη Λιβύη και καλούν τα εμπλεκόμενα μέρη στη διαμάχη να προχωρήσουν σε επίγοντα βήματα προκειμένου να επιληθούν οι συγκρούσει. Στο κενό έπεσαν οι προσπάθειε του Τούρκου Προέδρου να εντάξει στο στρατόπεδό του και την Τινησία. Το ευνίδιο ταξίδι του στην Τίνιδα και τα δώρα που έταξε στον πρόεδρο Σαϊέντ δεν απέδωσαν καρπού προκειμένου να του παραχωρήσει διευκολύνσει για τον ελιμενισμό τουρκικών πολεμικών πλοίων. Καθώ επίσημα η κυβέρνηση τη χώρα απέρριψε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο ή την Ισία δεν θα συμμετάσχει σε κανένα συνασπισμό. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τη φημολογία περί συμμετοχή μα στον άξονα Λιβύη Τουρκία-Αλγερία, διότι αυτό δεν αντικατοπτρίζει τη θέση τη χώρα μα στο λιβικό ζήτημα. Το όχι της θνησίας των Σουλτάνων κρεμίζει τα σχέδιά του για τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου που ο ίδιος θεωρούσε ότι θα είχε με την δημιουργία δύο ναυτικών βάσεων σε στρατηγική σημασία περιοχές, στην Λιβύη και στο κατεχόμενο Τρίκομο. Παρά την άρνηση της θνησίας, τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα επιμένουν ότι ο σχεδιασμός για την ναυτική βάση στην κατεχόμενη Κύπρο συνεχίζεται με την σχετική μελέτη να είναι σε εξέλιξη.